προς μια δημοκρατική Ευρώπη, ουτοπία ή πραγματικότητα είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και την οποία διοργάνωσε η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης. Ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας και εν όψη των ευρωεκλογών, κυρίως δε της ελληνικής προεδρίας η οποία λήγει τέλος Ιουλίου, και με αυτόν τον τρόπο και με τους ομιλητές πιστεύουμε ότι θα ενημερωθούν οι πολίτες για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και ποια είναι εκείνη η Ευρώπη την οποία θέλουμε και στην οποία θα πρέπει να στηρίξουμε για το μέλλον. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε λόγος για το μέλλον της Ευρώπης καθώς και για τα προβλήματα που υπάρχουν. Το θέμα είναι η Ευρώπη και η δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι ταυτολογία, γιατί δεν υπάρχει καμιά πολιτική έξω της δημοκρατίας. Επομένως, το κύριο θέμα τώρα είναι πώς, ενώ νομίζουμε ότι είμαστε δημοκρατικοί, θα ασκήσουμε την δημοκρατία και πώς τολμάμε να μιλάμε για την δημοκρατία στην Ευρώπη όταν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε σε όλα τα επίπεδα δημοκρατικοί, ακόμα και μέσα στη χώρα μας. Και υπενήσουμε τη δημοκρατική συμπεριφορά του κάθε πολίτη από το πρωί μέχρι το βράδυ και συνεχεία το πώς αυτή η δημοκρατικότητα μεταφέρεται στους εκπροσώπους της. Όπως επισημάνθηκε, η δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεων που παίρνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις κυβερνήσεις και όχι από τους πολίτες αποτελεί το ζητούμενο. Εμείς λοιπόν έχουμε μια πρόταση. Η Εκκλησία την έχει δοκιμάσει. Είναι ο κοινοβιακός τρόπος ζωής. Όχι ότι θα μετατραπούμε όλοι σε κοινόβια και μοναστήρια. Μπορούμε όμως να μάθουμε να μοιραζόμαστε. Μπορούμε να μάθουμε ότι η υπερκατανάλωση δεν είναι ο μόνος τρόπος ζωής. Εάν κατορθώσουμε να ισορροπήσουμε, τότε και το περιβάλλον μας θα σώσουμε. Και με αξιοπρέπεια θα ζήσουμε και η Ευρώπη θα ξαναβρει αυτό που έχει χάσει. Επίσης, όπως τονίστηκε, απαιτείται μια Ευρώπη πιο απλή, με την δημοκρατία να λειτουργεί καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταξελιχθεί από έναν οραματικό οργανισμό σε σύμβολο γραφειοκρατίας. Είναι ένας οργανισμός τον οποίο δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες, πολύ περισσότερο οι νέοι. Νομίζω ότι για να ενδιαφερθούν πιο πολύ οι νέοι, πρέπει να χτίσουμε μια Ευρώπη πιο απλή, με διαδικασίες που θα καταλαβαίνουν όλοι. Και θα μπορεί έτσι η δημοκρατία μας να λειτουργήσει καλύτερα και να διαφερθούν περισσότερο και οι νέοι, αλλά και όλοι οι πολίτες. Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι Μητροπολίτες Κηδονίας και Αποκορώνου, κ. Δαμασκηνός και Κισάμου και Σελίνου, κ. Αμφιλόχιος. Η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης διοργανώνει τη σημερινή ασπερίδα, θέλοντας να βοηθήσει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με την πορεία και της Ελλάδος, αλλά και γενικότερα της Ευρώπης.